Χρειαζόταν λιγότερο από ένα λεπτό για να παραβιάσει με κατσαβίδι τις γυάλινες πόρτες καταστημάτων και να αρπάξει τις εισπράξεις. Ο διαρρήκτης που βλέπετε από βίντεο καμερών ασφαλείας κομμωτηρίου είχε προκαλέσει πονοκέφαλο τους τελευταίους μήνες στους καταστηματάρχες του Κοροπίου. Ήρθαμε το πρωί και το μαγαζί ήταν πόρτα σπασμένη. Το 40χρονο έπιασε στα πράσα ομάδα αστυνομικών που είχε συσταθεί από την ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής για αυτό το σκοπό. Δεν είχε προλάβει να βάλει στις τσέπες του τα κλοπημαία από το μαγαζί που μόλις είχε διαρρήξει. Ήταν το μαγαζί ανοιχτό, είχε μπει, είχε σπάσει, είχε πάρει τη μηχανή εκεί με όλο το σύστημα, είχε σπάσει και την πόρτα. Επί 6 μήνες έκλεβε ταμιακές μηχανές από καταστήματα. Έκλεβε ακόμη και αυτόματους πολιτές παιχνιδιών από τα πεζοδρόμια, λένε οι αστυνομικοί που τον είχαν συλλάβει ξανά στο παρελθόν για κλοπές. Σε αυτό το βίντεο τον παρακολουθείτε να τρυπώνει ζαχαροπλαστείο και να φεύγει με την ταμιακή. Έσπασε το τζάμι. Μπήκε μέσα, έκοψε το καλώδιο από την ταμιακή μηχανή. Στη συγκεκριμένη διάρρηξη ο 40χρονος ακολούθησε διαφορετική μεθοδολογία. Αντί να σπάσει την πόρτα, προτίμησε να σκάψει επί μία ώρα για να ανοίξει μία τρύπα στον εξωτερικό τοίχο. Σκάρτα τρία λεπτά. Πήγε στο ταμείο, σήκωσε τα κέρματα και ξαναβγήκε πάλι έξω. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο Κοροπή είχαν βεβαιωθεί 17 κλοπές και διαρρήξει καταστήματα, ενώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020 έγιναν 27, αύξηση 76%. Μέχρι στιγμή σε βάρος του 40χρονου έχουν εξακριβωθεί 20 διαρρήξεις. Οι καταστηματάρχες λένε ότι το κόστος των ζημιών που προκαλούσε ήταν περισσότερο από τη λία του, που μερικές φορές δεν ξεπερνούσε τα 20 ευρώ. Και ο αστυνομικός που ήρθε είπε ότι με ροκάματο να πήγαινε, λέει, περισσότερα θα βγάζει.